Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 14 Νοεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Δεν θα έχει πολιτικό όφελος η κυβέρνηση από την διανομή του κοινωνικού μερίσματος, προέβλεψαν ανώτατες πηγές της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει, προβλέποντας ότι το 2018 θα είναι εκλογικό έτος και ότι όσοι δοκίμασαν να κάνουν τέτοιες παροχές πριν από το τέλος της θητείας τους δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος, στη Νέα Δημοκρατία αναφέρουν ότι το συνολικό ύψος του μερίσματος είναι 700 εκατομμύρια ευρώ και ότι τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τη σωτηρία της ΔΕΗ, την οποία οι ίδιοι οδήγησαν στα πρόθυρα της καταστροφής. Το θέμα με το κοινωνικό μέρισμα αλλά και όλες τις πολιτικές εξελίξεις θα τα δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, με τους δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, Θεόφιλο Παπαδόπουλο και Μιχάλη Γραφιώτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Εξαγγελία χθες του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα. Οι πολίτες είναι ανάστατοι στο θέμα ότι και αντιδρούν ότι πέρυσι, ενώ δόθηκε κοινωνικό μέρισμα, πήραν τα χρήματα αυτοί που ήδη είχαν και δεν πήγαν στις φτωχές οικογένειες και σε αυτές που πραγματικά έχουν ανάγκη. Τώρα, τι ακριβώς προβλέπει τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Μιχάλη, να ξεκινήσουμε από σένα. Ο Πρωθυπουργός πράγματι βιάστηκε λίγο να το κάνει, με την έννοια ότι θα μπορούσε να έχει να το κάνει προς το τέλος του έτους, αλλά τι τον πιέζει και τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, πολλά λέγονται. Πολλοί λένε για εκλογές προώρες, βέβαια τα λέμε εμείς, τα λένε φήμες που υπάρχουν στην Αθήνα και συνομίλησε με πολλούς πολιτικούς συντάκτες φίλους που είναι κάτω και λένε ότι ετοιμάζεται για εκλογές και τα δίνει αυτά. Βέβαια, το θέμα είναι ότι και με το κοινωνικό μέρισμα τώρα αυτό που το δίνει, θα ανακουφιστούν χιλιάδες οικογένειες. Πάρα πολλοί άνθρωποι που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Ειδικά τις γιορτές. Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλάβει το εξής, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να μπαλώσει τρύπες, να πληρώσει τη ΔΕΗ, να πληρώσει το νερό, να πληρώσει την εφορία, να πληρώσει διάφορα πράγματα. Και σου λέει, αν το δώσουμε έτσι το κοινωνικό μέρισμα, θα ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που μπόρεσαν να μπαλώσουν κάποια από τα προβλήματα. Τα παίρνουν όμως. Εδώ τι γίνεται. Σου δίνουν το αυγό και σου παίρνουν την κότα. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά κάνει Τσίπρας. Άρα τουλάχιστον στον κόσμο ανταποκρίνεται ως κάτι το δυτικό. Αυτό δεν το ξέρουμε. Επικοινωνιακά το πέτυχε ο Τσίπρας ώστε να πει ο κόσμος κάτι μας δίνει. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα πληρώσουμε μετά είναι το ερώτημα. Γιατί αυτή η τακτική του Τσίπρα μένα μου θυμίζει λίγο τσοβόλα εδώ στα όλα. Αν το κάνει χωρίς να έχει προγραμματίσει αυτά τα χρήματα με την έννοια ότι του βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Όχι ότι παραδείγματος χάρη δεν πληρώνει τις οφειλές προς τρίτους και διάφορες άλλες οφειλές που έχει το κράτος για να βγάλει κοινωνικό μέρισμα για να το δώσει στον κόσμο. Αυτό το πράγμα, αν γίνεται, είναι εγκληματικό. Είναι ένα τσοβόλαδο στα όλα, επαναλαμβάνω. Τώρα το θέμα με το κοινωνικό. Ποια θα είναι η εξέλιξη με την κυβέρνηση. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε έναν σχηματισμό. Αυτό το πράγμα να πούμε ότι θα τον κάνει έναν σχηματισμό παρά το γεγονός ότι δεν έκλεισε ακόμα αξιολόγηση. Και βέβαια θα δούμε πλέον ποια θα είναι και η εξέλιξη αύριο, πολύ σοβαρή εξέλιξη για την κυβέρνηση, τη πρόταση του Σταθάκη που ξεκινάνε τα market test. Και αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί έδωσε κάποια εκατομμύρια για το κοινωνικό τιμολόγιο ο Τσίπρας μέσα από το μέρισμα. Και βέβαια αυτό που θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση είναι στο να πληρώσει τα χρήματα σε όσους έχουν παρακρατηθεί καταχρηστικά για τον ΕΟΠΗ. Εκεί θα έχει ένα πρόβλημα με την έννοια ότι υπάρχει σοβαρό οργανωτικό ζήτημα την ώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί καν να βγάλει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, γιατί δεν μπορούν να συνοηθούν ακόμα οι οργανισμοί μεταξύ τους. Αυτή είναι. Μπορεί να τόσουν στους δεσμούς, αλλά οι οργανισμοί, το ΕΦΚΑ με την εφορία, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Φανταστείτε πώς το ελληνικό κράτος λειτουργεί. Θεόφιλε, πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι η κυβέρνηση κινείται ψηφοθερικά στο κομμάτι αυτό. Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπει ήδη σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία μπορεί να είναι και πολύ σύντομη, αλλά μπορεί να τραβήξει και λίγο περισσότερο. Αυτό όμως το οποίο κρατούμε είναι ότι ήδη η κυβέρνηση με διαδικασίες fast track στην κυριολεξία φέρνει το κοινωνικό μέρισμα στη Βουλή. Το έφερε σήμερα λοιπόν, συζητιέται και την Πέμπτη θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση ήδη έχει μια στρατηγική πάνω σε αυτήν τη διαδικασία και στοχεύει κάπου. Το που είναι το κάπου. Το κάπου είναι οι πρόορες εκλογές. Τις βλέπει πολύ σοβαρά γιατί είναι και γνωρίζει πολύ εκ των προτέρων ότι αν θα επιλέξει να πάει το 2019 σε εκλογές, τότε θα είναι αυτό το έτος της καταστροφής. Σωστό. Γιατί θα έχουμε τότε την μείωση των συντάξεων, θα έχουμε τη μείωση του αφορολόγητου, έχουν προνομοθετηθεί αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και πόσο μάλλον η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πιέζεται πολύ με δεδομένο το ότι ήδη αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται στο προσκήνιο και στην πολιτική καθημερινότητα η δέσμευση που έχει υπογραφεί από την πλευρά της κυβέρνησης για 99 χρόνια παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας. Τι λέει αυτό, ότι ο κόφτης θα είναι εφόρου ζωής στην ελληνική πραγματικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκτός και αν βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία αποφασίσει και πει: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ τα καταργώ όλα αυτά και συζητώ εκ νέου. Θέλετε, καλό, δεν θέλετε, τότε εμείς θα πορευτούμε μόνοι μας με δεδομένο το ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτά τα βάρη τα οποία είναι πολύ σκληρά και ουσιαστικά είναι δυσβάστακτα. Το γνωρίζει ο καθένας.
Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στην πολιτική αντιπαρέτηση, η οποία ξεκίνησε με το κοινωνικό μέρισμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα ψηφίσω επί της αρχής. Τι σημαίνει αυτό, ότι ενώ την χρονιά που μας πέρασε ήταν ενάντια σε αυτή τη διαδικασία, τώρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αναδιπλώνεται, ψηφίζει επί της αρχής, με ότι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη από αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κοινωνία, έχουμε ένα λαό ο οποίος είναι στριμωγμένος στην κυριολεξία, στη γωνία. Υπάρχουν προβλήματα για την καθημερινότητά του, για τη σύντησή του. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα 700 και 800 ευρώ που θα δοθούν με καθαρά εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, αυτά ίσως αποτελέσουν, ας πούμε, και μια προσωρινή ανάσα, που έτσι θα είναι, η οποία όμως μπορεί να μην κρατήσει πάνω από 2 μέρες. Βλέπω ότι οι υποχρεώσεις, αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι οι υποχρεώσεις στη ΔΕΗ, οι φυλές που υπάρχουν σε διάφορα άλλα πράγματα, είναι τέτοιες που δεν μπορεί βέβαια να τα κρατήσει. Θα είναι βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να τα πάρει το ελληνικό δημόσιο, γιατί αν χρωστάνε οι πολίτες, που σίγουρα χρωστάνε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια τέχνη όσο αφορά την προεκλογική περίοδο, στην οποία μας εισαγάγει και επίσημα πλέον η κυβέρνηση με το κοινωνικό μέρισμα. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι θα δίστανται οι απόψεις. Θα δούμε και ένα σχετικό γκάλο στη συνέχεια από την Πτολεμαϊδα όσον αφορά τα χρήματα και τα οποία θα δουν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν έτσι διαφορετικές απόψεις. Δεν το βλέπουν όλοι θετικά, γιατί λέει μας δίνει χρήματα η κυβέρνηση, αλλά μας τα έχει πάρει κατά διπλάσια και τριπλάσια όλη τη χρονιά με τους φόρους. Ναι, αλλά κάθονται στους καναπέδες αυτοί οι πολίτες οι οποίοι δηλώνουν ότι ναι, μας τα δίνει, αλλά μας τα παίρνει. Τι κάνανε αυτοί οι πολίτες όταν η κυβέρνηση προνομοθετούσε και ψήφιζε για μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από το 19 και το 20? Τίποτε. Καθόντουσαν στους καναπέδες, βλέπανε φαρδιά πλατιά απλωμένη τηλεόραση και λέγανε κάποιοι θα βγουν μπροστά για να τις αφήνουν. Τι να κάνει, να πάρει τα όπλα, ρε Θεοφυλακό. Τώρα θα πάρει τα όπλα. Τα όπλα είναι έτσι, εντάξει, είναι εντό εισαγωγικών, λέμε κάποια πράγματα έτσι. Δεν είναι να πάρει τα όπλα. Είναι να αντιδράσει. Στις εκλογές. Να σκεφτούν καλά τι θα κάνουν. Εκεί, σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Τσίπρας σας το είπε. Δεν τους κοροϊδέψε το Σεπτέμβριο 15. Μιχάλη και Δημήτρη, όλοι γνωρίζουν ότι ζούμε μέσα σε ένα απολύτικο επικίνδυνο ψέμα το οποίο αυτό προέρχεται. Αυτό το απολύτικο ψέμα το λέει συνεχώς. Είναι ψέμα. Το έχω επιδώσει. Το οποίο έχει κάνει σήμα κατά τη θέση για τη χώρα μας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση προεκλογικά είχε πει χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία υλοποιεί. Ξέρετε τι έλεγε. Έλεγε ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός ο νέος των 43 και 44 ετών, έλεγε ότι εγώ δεν θα είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Όχι μόνο παντός καιρού είναι, παντός καταστάσεων είναι. Τι ήθελε να πει με αυτό, ότι δεν θα εδώσει σε οποιασδήποτε πιέσεις. Θα κρατήσει μια υπερηφάνεια, μια αξιοπρέπεια. Ανταυτού έκανε τελείως διαμετρικά πράγματα. Και έρχονται και οι βουλευτές του, βέβαια, οι οποίοι έχουν ευθυγραμμιστεί στη γραμμή Τσίπρα. Βλέπει να μην χάσουμε τα οφίτσια, να μην χάσουμε αυτά τα οποία κερδίζουμε αυτό το διάστημα. Και είναι πολλά, έτσι. Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά. Έχουν ευθυγραμμιστεί στην κυριολεξία, παραβλέποντας για αυτό που ο ελληνικός λαός με την ψήφο τους έχει εντέλει να κάνουν. Και αυτοί κάνουν διαμετρικά αντίθετα. Ωραία. Θα το πληρώσουν. Μα ποια ψήφο τους, αφού δεν τις εξέλιξε ο ελληνικός λαός. Ο Τσίπρας τους ευλόγησε, τους είπε μπαίνει στην λίστα. Με λίστα. Γι' αυτό και άλλωστε δεν διαφωνεί με τις επιλογές της κυβέρνησης. Δεν διαφωνεί κανείς. Εδώ ο κύριος Δημητριάδης σήμερα βγήκε με ανακοίνωση, το βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι οι 210.000 που ψήφισαν στην κεντροαριστερά δεν είναι ψήφοι ενάντια στην κυβέρνηση. Θα σε παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα κάνεις χρήση του ονόματος Δημητριάδης, θα το σκεφτείς πολύ, Δημήτρη, γιατί θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί με δεδομένο το ότι δεν μπορεί να μας εκπροσωπήσει. Ανακοίνωσε τον κύριο Δημητριάδη. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο οποίος έχει ξεχάσει την ομιλία του στην τσάντα του και η τσάντα του ήταν στο γραφείο. Απάντησε κάποια στιγμή για ποιο λόγο την ξέχασε. Μάλιστα, ωραία. Τώρα πάμε στην κεντροαριστερά. Χτυπήματα κάτω από τη μέση καταγγέλουν οι υποψήφοι. Σκληρή κόντρα μεταξύ Γεννηματά και Ανδρουλάκη. Και πάντως είδαμε ότι υπήρχαν και πολλά στελέχη εδώ της περιοχής, από τη Δυτική Μακεδονία, περιφερειακή σύμβουλη του κύριου Καρυπίδη, του περιφερειάρχη, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν. Και υπάρχει έτσι μια αντίδραση εκεί στο περιβάλλον Καρυπίδη και των αντιπεριφερειαρχών. Τι γίνεται τώρα? Είναι το πρώτο χτύπημα στον Καρυπίδη αυτό που έγινε με την κεντροαριστερά, γιατί πάνω απ' όλα ο Καρυπίδης είχε πει σε τελευταίες του συνεντεύξεις ότι θα στηριχθεί από του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Ρήγας θα τον στηρίξει ως υποψήφιο χρησμένο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν στην κεντροαριστερά
Σύνησαν να λένε. Ναι, δεν ήξερε ο κύριος Καρυπίδης, συγγνώμη, σε διακόπτω, το 14 ότι είχε στελέχη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή αυτοί θα ακολουθήσουν τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήταν ανεξάρτητος Δημήτρη και ο κύριος Καρυπίδης, αν σεβόταν τον εαυτό του, σε αυτό το σημείο δεν το σέβεται, δεν είχε απαρνηθεί το ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη συμπεριφορά που του έδειξε το 14. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ πάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του πήρε το χρήσμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Εγώ πραγματικά δεν θα ήθελα να ξαναδώ τον Πρωθυπουργό μπροστά μου αν μου είχε πάρει το χρήσμα. Μάλιστα. Αν ήμουν στη θέση του κ. Καρυπίδη. Ο κ. Καρυπίδης, εντάξει, θεωρεί ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχει συνδυασμό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω να πω ότι την τελευταία φορά ήταν ανεξάρτητος και τώρα βλέπει ότι πάει να μεταπηδήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια ώρα τα ίδια του τη στελέχη. Άλλος πάει στη Νέα Δημοκρατία, άλλος πάει στο Πασόκ στην Κεντροαριστερά και στο τέλος θα μείνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλού ήταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, σε άλλο συνδυασμό. Τώρα τι γίνεται. Με την Κεντροαριστερά πράγματι υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση, πολύ σκληρά χτυπήματα, γιατί ουσιαστικά. Τι φοβάται ο επιτελείο της γεννηματά, μην γίνει επαναληφθεί αυτό που έγινε με το Μητσοτάκη. Βέβαια λένε ότι εντάξει, θα το καλύψουμε το κενό, θα υπάρξουν κάποιοι υποψήφοι που θα μας στηρίξουν, αλλά οι εκλογές πλέον είναι απρόβλεπτες. Και βέβαια ο Ανδρουλάκης δεν είναι κανένας τυχαίος. Κάποτε έκανε κουμάντο μέσα στο εκτελεστικό γραφείο του Πασόκ. Ήταν γραμματέας. Είναι ευρωβουλευτής, έχει διασυνδέσει και στις Βρυξέλλες, έχει και ψηφιστεί και από τον κόσμο ως ευρωβουλευτής καθαρά με σταυρό. Πρέπει λίγο να προσέξουν το μηχανισμό της γεννηματά, να το προσέξουν αυτό. Το είπα μάλιστα και σε στενούς συνεργάτες ότι ο κόσμος απέναντι στην γεννηματά θα συσπηρωθεί. Γιατί θα θέλει ένα. Γιατί ο Ανδρουλάκης ουσιαστικά εκπροσωπεί το καινούργιο τώρα. Η γεννηματά ήταν ήδη πρόεδρος. Ο Ανδρουλάκης εκπροσωπεί το καινούργιο και θα πάρει ψήφους και από το ποτάμι και από άλλους χώρους οι οποίοι είναι ανάντια στην γεννηματά και στο σύστημα Πασόκ. Να πούμε εδώ σε σχέση με αυτό το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή τη διαδικασία της εκλογής Προέδρου στον χώρο της Κεντροαριστεράς, το σίγουρο είναι ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά τα προβλήματα τα οποία τα δημιουργεί και ο αριθμός ο οποίος συμμετείχαν στη διαδικασία. Οι 210.000, που το 95% προέρχεται από το χώρο του Μπασόκ, αφήνει πολλά και βγάζει πολλά μηνύματα και έχει πολλές αναγνώσεις. Καταρχάς, σε μια ανάγνωση είναι ότι ένα μέρος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, εδώ εισαγωγικό έγκλημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πληγωμένος σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, αυτό που αφορά τον Θοδωρή τον Καρυπίδη είναι ότι πολλά στελέχη τα οποία προσήλθαν και ψήφισαν έστειλαν πολλά μηνύματα ότι την επόμενη φορά δεν θα είμαστε με συνδυασμούς οι οποίοι θα υποστηριχθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολύ φυσιολογικό. Ο Θοδωρής τον Καρυπίδη είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ρήγας δήλωσε ότι εμείς στηρίζουμε το Θοδωρή τον Καρυπίδη και θα τον ξαναστηρίξουμε στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του το λέει πολλά πράγματα. Και τώρα ερχόμαστε στα ονόματα, τα οποία τα ζήτησαν βέβαια και οι φίλοι τηλεθεατές, να μάθουν ποιοι ψήφισαν στη διαδικασία της Κυριακής και θα ψηφίσουν από ό,τι όλα δείχνουν επιπλέον και κάποια ακόμη στη διαδικασία που έχουμε μπροστά μας της ερχόμενης Κυριακής, που είναι η επαναληπτική ψηφοφορία ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στην κυρία Γεννηματά. Ψηφίσαν λοιπόν ο Γιώργος ο Χριστοφορίδης, ο οποίος βέβαια είχε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στον χώρο του Πασόκ, είχε προσετεριστεί και είχε αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα την στρίβει δια την πλατεία. Και είναι εντεταλμένο σύμβουλο σήμα τη Περιφέρεια και στενό συνεργάτη του κ. Καρυπίδη. Ψήφισε ο νυν Περιφερειάρχη υπεύθυνο σε θέματα αγροτική ανάπτυξη, ο Δημήτρη Καρακασίδη. Αυτό κι αν δεν είναι, αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη. Αυτό και δεν είναι ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Πώς είναι δυνατόν ο Θοδωρής ο Καρυπίδης να μην έχει τους δικούς του προβληματισμούς. Ακόμη ψήφισε ο εντεταλμένος σύμβουλος και περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα εργασιακά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν πρώην προϊστάμενος του ΑΕΔ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Μαρκόπουλος είδε ποιες είναι οι εξελίξεις και έκανε την επιλογή του να επιστρέψει στον πολιτικό του φορέα από όπου και αναδείχθηκε. Έτσι, να μην τα κρύβουμε. Αυτά είναι πραγματικότητες. Εδώ υπάρχει δηλαδή μια επιστροφή στελεχών με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί ο καθένας να δώσει και τις απαντήσεις. Ακόμη, ψήφισε ο πρώην αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, ο Κώστας Καναβός. Τι λέει αυτό, ότι ο κύριος Καναβός ουσιαστικά ρίχνει κουρτίνα στη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγει τον δρόμο της κεντροαριστεράς. Αυτά είναι πολλά, πολλά μηνύματα και πολύ ισχυρά. Επίσης ψήφισε και ο Βαγγέλης Μαδράκος, ο οποίος Βαγγέλης Μαδράκος δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι ο δικός μου ο χώρος είναι η πατριωτική αριστερά. Αυτή ήταν η ανάγνωση και το είπε αυτό. Άλλα στελέχη έχουμε ακούσει. Πήγε να ψηφίσει και ο Θόδωρος ο Θεοδόρου, ο οποίος όμως επειδή υπήρχε ουρά στην κυρία Αλεξία, δεν πρόλαβε να ψηφίσει. Θα ψηφίσει όμως την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας. Αυτά. Όχι, όσοι δεν ψήφισαν την πρώτη Κυριακή δεν δικαιούνται τη δεύτερη. Γιατί δεν δικαιούνται τη δεύτερη. Έτσι ορίζει ο κανονισμός. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Νομίζω έτσι δεν είναι, Μιχάλη. Νομίζω αυτό ήταν, ναι, αυτοί που θα συμμετέχουν. Αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Θεοδόρου πήγε να ψηφίσει. Δεν το άρχισε ποτέ ότι είναι Πασόκ ο κύριος Θεοδόρου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εδώ αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και με δεδομένο το ότι υπάρχει και μια άλλη ροπή
προς το χώρο της του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, βλέπε Παναγιώτης Πλακεντάς και Παύλος Τσότσος, καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αμέσως γίνεται η αποδυνάμωση μιας παράταξης, ενός συνδυασμού, ότι αυτό συνεπάγεται και αυτός ο συνδυασμός θα αναγκαστεί να υποστηριχθεί καθαρά από το κυβερνών κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι λαβωμένος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μη μας δημιουργηθεί και απορία να δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τα ποσοστά του θα είναι πολύ κάτω από αυτά που παραμένουν αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά αύριο στο φόρουμ επικαιρότητα. Θα έχει τα στελέχη τη κεντροαριστερά και θα αναφερθούμε. Και ποια είναι τι εστί κεντροαριστερά, πώς αυτή ορίζεται και ποια είναι η ιδεολογική αφετηρία. Ωραία. Και αυτό που είπε προηγουμένω, Μιχάλη Τσουγόλα, δώσ' τα όλα. Οι εποχές ήταν τελείως διαφορετικές. Εκεί είχαμε να κάνουμε με έναν Ανδρέα Παπαδρέου, μια κυρίαρχη μορφή της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα και όχι μόνο σε επίπεδο παγκόσμιο. Και είχαμε και έναν Τσουγόλα, ο οποίος βέβαια ήταν σε ευθεία γραμμή με αυτά που δήλωνε ο Ανδρέας Παπαδρέου. Το όφελο του είδε στο διάγγελμα του Τσίπρα. Το είδα. Τρία λεπτά. Το είδα, ναι. Σαν να βρούμε και στην ομιλία. Είναι μιμείτε τον ένας Ανδρέα Παπαδρέου. Είναι ένα καχέκτητο ενός μιμητισμού ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωραία. Να πάμε να δούμε και άλλα θέματα εντάχει για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα πάμε στα θέματα της υγείας. Σοκάρουν τα στοιχεία τώρα των διακομιδών όσον αφορά για εμφράγματα και βηματοδότες από το νοσοκομείο Κοζάνη στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Βέρειας. Είναι ο χώρος της υγείας να δώσει λίγο τα στοιχεία και να το δούμε. Τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Πραγματικά είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας στο νομό Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία γενικά. Σοκάρουν τα στοιχεία που εξασφάλισε η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr για τον αριθμό των διακομιδών, δηλαδή σε εφράγματα και βηματοδότηση από το νοσοκομείο Κοζάνης προς άλλα νοσοκομεία. Ειδικότερα, το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 234 διακομιδές από το νοσοκομείο της Κοζάνης σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Λάρισα. Οι 17 από αυτές ήταν για βηματοδότη, ενώ οι υπόλοιπες 217 αφορούσαν εφράγματα. 102 διακομιδές έγιναν στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό και του Χατζικώστα, 27 στο νοσοκομείο Βέρειας, 89 στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και μία διακομιδή στη Λάρισα. Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2017 μέχρι και σήμερα, 13 Νοεμβρίου. Συνολικά έχουμε 164 διακομιδές σε Γιάννενα, Βέρεια και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων 9 για βηματοδότη, 6 Γιάννενα, 3 Θεσσαλονίκης, ενώ σε ό,τι αφορά τα εφράγματα είχαμε 155, 71 στα Γιάννενα, 22 στη Βέρεια και 62 στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αναγκαιότητα ένα νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία να τύχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και να εξυγχρονιστεί στα μέγιστα για να μπορέσει να αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα συμβάντα είναι εκ των ουκ άνευ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Απαραίτητο. Εγώ έχω να πω το εξής. Γιατί είχε κάνει και διάφορες αντιδράσεις όσον αφορά το χώρο της υγείας και έχει διαβεβαιωθεί ο φάκελος στη Βουλή. Αλλά δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα την κυρία Κουτζαμάνη. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Όχι, η εισαγγελέα την κυρία Κουτζαμάνη του μεταβίβασε το φάκελο στη Βουλή. Ναι, αλλά ο κύριος Μούτσης που τον είδα το καλοκαίρι μου είχε πει ότι μετά το Σεπτέμβριο θα συζητηθεί το θέμα σε επιτροπή και μετά θα πάει στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των κυρίων Πουλάκη και Ξανθού. Περιμένουμε, βέβαια, να πούμε την του στραβού το δίκτυο. Έχουν γίνει κάποια βήματα στην υγεία. Και το νοσοκομείο Κοζάνης καλή, πολύ καλύτερα δουλεύει. Εγώ αρκετούς ασθενείς ρώτησα. Και στο Ποδοσάκι, βέβαια, υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Το θέμα όμως με τα εμφράγματα, το αιμοδυναμικό, πρέπει να το αποκτήσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε μια άριστη καρδιολογική κλινική στην Κοζάνη που πρέπει να έχει και αιμοδυναμικό. Πάση θυσία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα τι χρειάζεται. Πρέπει πάση θυσία να εξοπλιστεί και να πηγαίνει ο κάθε Δυτικό Μακεδόνας να έχει γρήγορη πρόσβαση στο νοσοκομείο, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν, γιατί χάνεται πολύ χρόνος μέχρι να πάει στα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά πρέπει να τα. Η περιφέρεια δηλαδή και όλοι οι φορείς πρέπει να σκύψουν το κεφάλι τους και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως είπες πριν, Θεόφιλε, για να υπάρξει αυτό, γιατί μπορεί να τύχει στον καθέναν μας αυτό το πράγμα και να είμαστε. Κόστος έχει ένα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Α κόψουν ένα δρόμο, Θεόφιλε και Μιχάλη. Έτσι δεν είναι. Α κόψουν ένα δρόμο. Αυτό που είπες, Μιχάλη, για το αεροδυναμικό, εδώ παρουσιάζεται και στο ρεπορτάζ και είναι λεγόμενα του ειδικού καρδιολόγου επιμελητή Β' στην καρδιολογική Κοζάνη, του κυρίου Κουλούρη, ο οποίος πραγματικά επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε είναι σωστά. Είναι αδιανόητο, δήλωσε, εν έτη 2017 να μην λειτουργεί στην Κοζάνη η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας αιμοδυναμικό κέντρο. Σημειώνει επίσης ο κύριος Κουλούρης ότι και καλώντας τους αρμόδιους να κινούνται άμεσα για τη λειτουργία του εργαστηρίου, έτσι ώστε οι επεμβάσεις να γίνονται από ειδικούς γιατρούς στην Κοζάνη και όχι σε άλλες πόλεις όπου χάνεται πολύτιμο να καταθέσει μια. Και ενδεχομένως να καθίσει μια ανθρώπινη. Ωραία, να καταθέσει μια πρόταση ο κύριος Σιωτήδης με τον κύριο Λαμπρόπουλο που είναι ο διευθυντής καρδιολογικής στην περιφέρεια. Το στήριξε η περιφέρεια. Πρέπει να το στήριξει η περιφέρεια. Να σκοπεί ένας δρόμος, να σκοπεί
είναι ένα άλλο έργο που δεν το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη και να στηριχθεί με τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί στηρίξανε την καρδιολογική, έγινε μια ανακαίνιση της καρδιολογικής. Το έργο είναι πολύ σημαντικό σήμερα που επιτελεί ο κύριος Λαπρόπουλος και οι συνεργάτες του και να στηρίξουν αυτό. Εδώ είναι το κάποιος ζήτημα. Κάποιος να πάρει πρωτοβουλία, Θεόφιλε. Με δεδομένο το ότι ο τοπικός πόρος ανάπτυξης, άσχετα αν είναι θέμα πολιτείας ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, επειδή βλέπουμε ότι η πολιτεία κολυσιεργεί και μας έχει γραμμένη στα παλιά της τα υποδήματα, εδώ θα πρέπει να αφυπνιστούν οι τοπικοί θεσμοί. Καλή ώρα, ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, και έτσι όπως έδωσε τα 500 ευρώ στους επικουρικούς γιατρούς, να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία και να δει πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει μια τέτοια διαδικασία, να αρχίσει να λειτουργεί ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο για να μπορέσουμε να προλάβουμε συμβάντα τα οποία ίσως κοστίζουν και ανθρώπινες ζωές, που σίγουρα κοστίζουν. Και, και ακόμη, να το πάμε πιο πέρα, να επιτέλους να ξεκινήσει μια επιδημιολογική μελέτη και έρευνα, να δούμε τι φταίει και έχουμε τέτοια συμβάντα, όχι μόνο σε επίπεδο καρδιακών νοσημάτων, αλλά και σε επίπεδο καρκίνων, εγκεφαλικών και όλα αυτά. Να γίνει επιτέλους στον τόπο αυτό, να δούμε φταίει δε ή φταίνε κάποια άλλα πράγματα. Τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί έχουμε αυτή την. Θα μας απασχολήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ στις επόμενες ημέρες, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και πρέπει να τα ανοίξουμε. Τώρα δεν ξέρω τι άλλα θέματα έχει. Έχουμε απάντηση Δασταμάνη όσον αφορά τις ακυρωτικές αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Είπε ο κ. Δασταμάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχει πάρει τις αποφάσεις. Τώρα τι λέει το ρεπορτάζ? Λέει ότι η απάντηση σχετικά με τις δύο ακυρωτικές αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών έδωσε μετά από σχετικό ερώτημα της αντιπολίτευσης από τον κύριο Παλάσκα Κωνσταντίνο, ο Δήμαρχος Γιώργος Δασταμάνης, κατά την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Ο κύριος Δασταμάνης ανέφερε πως επίσημα οι αποφάσεις της αποκεντρωμένης που αναγράφονται σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν έρθει. Δηλαδή δεν τις είχε μέχρι και χθες στα χέρια του με επίσημη διαδικασία. Το μόνο επίσημο που ζήτησα από την εταιρεία και δεν φαίνεται το όνομα του κυρίου Πέτρου και μιλάμε για ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οπότε δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος δόλος, τονίζει από την πλευρά του ο Γιώργος Σταμάτης. Θα δούμε και τις κριτικές δήλωσεις. Οτιδήποτε συνέβη ή δεν συνέβη, τα αρμόδια όργανα θα επιληθούν και θα εφαρμοστεί ο νόμος. Τίποτα παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Θα έχουμε σχετική δήλωση του κ. Δασταμάνη στη συνέχεια. Το ζήτημα είναι όμως ότι εδώ, με δεδομένο το ότι η αποκεντρωμένη έδωσε στη δημοσιότητα αυτή, μάλλον τα ανήρτησε αυτά, στο διάβγεια αυτά τα στοιχεία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεμπτό. Και αυτό το μεμπτό πρέπει να διευκρινιστεί. Οι πολίτες απαιτούν να ενημερωθούν. Καθαρά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Πάμε και στο Δήμο Ορδέας τώρα. Είχαμε διάφορα θέματα εκεί και εκεί υπήρχε και μια αντίδραση του κυρίου Σάβα Ζαμανίδη στα αυτά που είπε μέσα από το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣ, ο κύριος Γκανάτσιος, ότι όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται για τη συγχώνευση πανεπιστημίου και τέτοιο. Ο κύριος Γκανάτσιος, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είπε ότι είμαστε υπέρ να συγχωνευτεί. Ότι σε περίπτωση όμως που συγχωνευτεί, μπορεί να κινδυνεύσει το τμήμα μαιευτικής τελεμαϊδής. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί μπερδεύονται πολύ αυτοδιοικητικοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτά τα ζητήματα αφορούν έναν τοπικισμό ο οποίος δυστυχώς δεν έχει εκλείψει ανάμεσα στην Κοζάνη και στην Εωρία. Ωραία, να το δούμε αναλυτικά και με τους δύο. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κ. Γκανάτσιος καλά θα κάνει να είναι και αυτός από πλευρά του πολύ προσεκτικός. Είπε, το είπε, όχι, δεν το είπε, το είπε. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα που αφορά, ας πούμε, τη ρύθμιση των οφειλών και πώς μπορεί να διευθετηθεί ένα κενό που υπάρχει όσον αφορά τα χρέη συγκεκριμένων οικοδομών στην Ορδαία με την τηλεθέρμανση. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΥΠ να δει με διαφορετική ματιά τα χρέη και τους κακοπληρωτές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε μια οικοδομή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν τις οφειλές τους, αλλά να υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι σωστή στις υποχρεώσεις του. Και με αποτέλεσμα όμως η οικοδομή ολόκληρη να τη κόβεται η παροχή θερμικής ενέργειας για να υπάρχει συνολικό πρόβλημα ενώ κάποιοι πληρώνουν. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπες ότι κατηγορηματικός ότι δεν θα επιτρέψουμε την κατάρρευση του τμήματος μαιευτικής του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαίδα εφόσον πια υπάρξει συγχώνευση ΤΕΗ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εμφανίστηκε αυτά βέβαια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος του Δήμου Εορδέας, ο Σάββας Ζαμανίδης. Ενώ είναι ένα ζήτημα αν πραγματικά το τμήμα μαιευτικής του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί στην Πτολεμαϊδα υπάρχει αναγκαιότητα να υφίσταται, καταρχάς δεν πρέπει να ανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Και αν πραγματικά υπάρχει συγχώνευση, πρέπει ξανά να λειτουργεί. Αυτό είναι ζήτημα. Γιατί με αυτή τη λογική μπορεί και τα τμήματα ΤΕΗ που λειτουργούν στα Γρεβενά να κλείσουν ή να καταργηθούν. Και να έχουμε τώρα βέβαια και σε ένα άλλο θέμα το οποίο μοιάζει λίγο ότι οφειλές της ΔΕΙΑΚ
προς τη ΔΕΗ, δηλαδή βλέπε Κοζάνη, έχουμε μια παρόμοια εικόνα και στην Πτολεμαϊδα. Είναι ένα ρεπορτάζ βέβαια, το οποίο έχουμε πάρει από το κρατικό ραδιόφωνο και το οποίο επιμελήθηκε η συνάδελφος Μέρη Κεσκελίδου. Τι λέει, στα 2 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποδοχής της Ερδέας προς τη ΔΕΗ και αφορά σε παλαιά υπόθεση στη βάση συμφωνίας των ΔΕΙΑ της περιοχής να μην εξοφλούν τους λογαριασμούς τους προς τη ΔΕΗ εξαιτίας της άντλησης υδάτων με συνέχεια την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, πλην όμως ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα λόγω της τάσης της επιχείρησης τελευταία με τις κατασκευές σε δήμους. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχουμε την ίδια κατάσταση. Υπήρχε μια κοινή συμφωνία, μια κοινή συνιστόσα στους δήμους τότε, στους δημάρχους τότε, ότι έπρεπε να λειτουργήσουν σε σχέση με τη ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο. Και καλώς κάναν και λειτουργήσαν έτσι. Γιατί η ΔΕΗ πραγματικά αποδυνάμει σε μεγάλο βαθμό τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και δημιούργησε πολλά προβλήματα. Να μέλει, να δούμε τι θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, αυτό όμως πρέπει και η ΔΕΗ να κάτσει λίγο να συμμαζευτεί, γιατί πήρε αέρα λίγο η ΔΕΗ, ειδικά με τους τόκους. Δεν μπορεί να ζητάει τώρα από την Κοζάνη 4 εκατομμύρια τόκους. Πολλά λεφτά. Από τους δημότες τα περάτα, πάρε από τη ΔΕΑΚ. Μα μη ΔΕΑΚ, σήμερα είναι αυτή η διοίκηση, αύριο φεύγει. Σήμερα είναι ο Δήμαρχος, αύριο φεύγει. Οι δημότες τότε που μισθούν και η ΔΕΗ έχει κάνει πολλά στους δημότες και δεν μπορεί τώρα ο κάτοικος, ειδικά του Δήμου Λισπόντου και του Δήμου Δημητρίου Ψηλάντη που είναι δίπλα στα εργοστάσια να πληρώσει αυτά τα ποσά. Μην τρελαθούμε τώρα. Και τώρα, Μιχάλη, θέλω βέβαια και τη δική σου γνώμη με δεδομένο ότι ο τομέας ενέργεια είναι στην ειδικότητά σου, είναι στην εξειδίκευσή σου. Κάτι το οποίο άργησε να μας εμφανιστεί, εμφανίστηκε ακόμη από προχθές. Τι είναι αυτό, ότι στα δικαστήρια ο Δήμος Εορδέας με την κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΠ. Ρεπορτάζ πάλι του κρατικού ραδιοφώνου και της συναδέλφου Μέρη Κεσκελίδου. Σε δικαστική διεκδίκηση εναντίον της επάρκειας που της εταιρείας που κατασκευάζει τον αγωγό ΤΑΠ, προσανατολίζει το Δήμος Εορδέας γιατί δεν επιθυμεί να καταβάλει τις αποζημιώσεις για την όδευση του αγωγού από δημοτικές εκτάσεις. Το παραπάνω ανέφερε στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης, απαντώντας στην ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Μίζωνης Αντιπολίτευσης, του κ. Στέφανου Μπίγκα, εάν οι τοπικές κοινότητες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ δικαιούνται μερικής αποκλειστικής ανταποδοτικότητας και τις έχει διεκδικήσει ο Δήμος Εορδέας. Το αρχικό αίτημα του Δήμου ήταν η κατασκευή αρχαιολογικού μουσείου, ενώ πριν από ένα χρόνο ζητήθηκε η προμήθεια τριών απορριμματοφόρων και ενός σαρόθρου, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον κύριο Ζαμανίδη να αποφαίνεται μεταφέροντας την αίσθηση και άλλων Δήμων ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Μιχάλη. Εγώ έχω να πω ότι οι εκπρόσωποι του ΤΑΠ είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι σε όλη την Ελλάδα. Και καλά θα είναι να τα βρουν να συμβιβαστούν εκτός δικαστηρίων, γιατί θα καθυστερήσουν και πολύ και τα δικαστήρια. Είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και αν απευθυνθούν στο Γενικό Διευθυντή του ΤΑΠ, εγώ νομίζω ότι τους λύει, όχι μόνο θα τους λύσει το ζήτημα, αλλά θα δώσει και πολύ περισσότερα. Και είδαμε ότι δώσαν σε αρκετούς Δήμους. Το Δήμο Αμυντέο δώσαν γύρω στα 10 χιλιάρικα. Δηλαδή έχουν στηρίξει ο ΤΑΠ αρκετούς Δήμους τώρα της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στον ΤΑΠ, ούτε είμαστε ενάντια στις δημοτικές αρχές. Αλλά εδώ αφήνεται να εννοηθεί ότι αυτές οι υποσχέσεις που κατά καιρούς είχαν δοθεί, ότι θα αγοραστούν απορριμματοφόρα, θα ενισχυθούν οικονομικά, θα γίνουν συγκεκριμένες παραφάσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφισβητούνται ως ένα βαθμό. Μέλη να δούμε το επόμενο διάστημα ποια θα είναι η απάντηση της κοινοπραξίας, να δούμε τι συμβαίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις για να διευκρινιστεί και η οποιαδήποτε παρεξήγηση. Και όλα λύνονται εκτός δικαστήριων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα δικαστήρια είναι πιθανό να προσφύγει, λέει. Δεν λέει ότι θα προσφύγει. Ναι, προσφύγει. Μπορεί να προσφύγει. Κλείσαμε το εργατικό κέντρο, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακριβώς. Να πούμε ότι ήδη στο εργατικό κέντρο υπάρχει μια διορισμένη διοίκηση, η οποία έχει μια προσωρινότητα. Μέλη να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη, όσον αφορά την εκδίκαση των ασφαλιστικών, όπου εκ νέου θα οριστεί μια νέα διοικούσα επιτροπή, η οποία θα φέρει ζυπέραση, τουλάχιστον μέχρι σε ένα εξάμηνο, έτσι ήταν η εκτίμηση τόσο από τον κύριο Κουρκούτα, όσο και τον κύριο Τουβλιόπουλο, στην χθεσινή συνεδρίαση που είχε η προσωρινή διοικούσα για να αντιμετωπίσει τρέχον εκκρεμότητες. Πάντως ο κ. Μανές δεν ήταν χθες στη συνεδρία που είναι αντιπρόεδρος του. Αυτό που πραγματικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν ήταν κανένας από τη διοίκηση η οποία ακυρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή δεν ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος ο κ. Μανέ, δεν ήταν εκπρόσωποι από το χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, βλέπε Πάσκε, το ΠΑΜΕ, και αυτό μου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Αλήθεια. Και βγήκανε σήμερα με ανακοίνωση η ταξική ενότητα και κατηγορεί βέβαια την Δάκια και την Πάσκε και την κατηγορεί για τη στάση να προχωρήσει να συνεδριάσει. Λες και η νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να συνεδριάσουν. Ζήτησα από τον κύριο Κουρκούτα να με προσκομίσει τη διαδικασία αυτή πώς ορίζεται και μου έδωσε μία απόφαση την οποία πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει η προσωρινή διοικούσα που έχει οριστεί από το πρωτοδικείο Κοζάνης, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάγκες οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα όσον αφορά τη λειτουργία του εργατικού κέντρου. Τώρα. Το ζήτημα, Παναγίπτη, είναι ότι στο συνέδριο θα πρέπει τα πράγματα να τεθούν. Μάλιστα.
Για να κοντρευτούν όλα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η ταξική ενότητα που πρόσκειται στον ΚΚΕ, βλέπε, πάμε, να συμμετέχει στη διοίκηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, αλλά όταν γίνονται κινητοποιήσεις και γίνονται συγκεντρώσεις στην Κεντρική Πλατεία, να το πάμε να πάει σε ξεχωριστή εκδήλωση. Ναι, αυτό πρέπει αν να θέλει μείνει, να κάνει ξεχωριστή εκδήλωση, τότε θα πραγματικά η συνέλευση του Σώματος του Εργατικού Κέντρου θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά την ύπαρξη ή τη συμμετοχή του ΠΑΜΕ στη δύναμη του εκλογικού του εργατικού Κωνσταντίνου. Προβλέπω να αντιδράσει. Αυτό είναι σίγουρο. Βλέπω να καταραίει αυτό ο σχεδιασμό του εργατικού κέντρου. Αυτό βλέπω. Δηλαδή, όποιο διαφωνεί θα φεύγει και τελείωσε. Τι να δούμε. Να σα ευχαριστήσω και του δύο. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην Πτολεμαϊδα να δούμε πώ σχολιάζουν οι πολίτε το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την διανομή του κοινωνικού μερίσματο. Το ρεπορτάζ έχει Κούλα Πουλασχίδου.